ηλικία να είναι αυτή η λίγο. Ναι, έχει μικρή την ηλικία. Είναι μαζί μας και η γενική μας διευθυντή. Έτσι για να δείτε όλο το Θα ζοριστούν κάποιες μονάδες του ΑΕΠ σε μια φωτογραφία, έτσι. Πιο παραγωγικός κλάδος της οικονομίας. Τι να κάνουμε. Πάμε καλά, ναι. Οι προβλέψεις οι οποίες είχαν γίνει από την αρχή της χρονιάς και επισήμως με δήλωση του Προέδρου του ΣΕΔΕ του προηγούμενου του Ανδρέα Δωδράη το Μάρτιο από το Βερολίνο για περίπου 1 εκατομμύριο παραπάνω τουρίστες, όπως φαινόταν τότε από τις προκρατήσεις αλλά και από τις προγραμματισμένες θέσεις των αεροπλάνων. Φαίνεται τώρα πια που είμαστε στην καρδιά της περίοδου και για τα έσοδα, αλλά το γεγονός ότι έχουμε πάει πάλι σε θετικό πρόσημο στην αύξηση των εσόδων, θεωρούμε ότι αυτό θα διευρυνθεί όταν βγουν πια και τα επόμενα στοιχεία, Μάιο-Ιούνιο, που είναι μήνες οι οποίοι σαφώς. Πάντως στην άνοδο του τουρισμού τη βλέπει κανείς και με το μάτι που λένε στην αρχή. Φέτος πάμε για να σπάσουμε το πράγμα των 30 εκατομμυρίων. Τα ελπίζω. Και το σημαντικό είναι να έχουμε ευχαριστημένο κόσμο, γιατί πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ η Ελλάδα στο μελέτη αυτή. Η καλή συγκυρία πρέπει να είναι η βάση που θα χτιστεί ο τουρισμός για τα επόμενα χρόνια, διότι σκοπός είναι αυτή η δραστηριότητα και η επιτυχία της να μην είναι ένα πυροτέχνημα, αλλά να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η οικονομία. Γνωρίζω τη σημασία της μεγάλης επιτυχίας στη φετινή χρονιά, μπορεί να δώσει και μια σημαντική όθηση στην οικονομία. Στο να πετύχουμε τις προβλέψεις για ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικούς το 2017, νομίζω δηλαδή ότι ο τουρισμός και τα αισιόδοξα μηνύματα του πρώτου πενταμήνου μας κάνουν να αισιοδοξούμε ότι θα πάμε στις αρχικές και όχι στις αναθεωρημένες προβλέψεις. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Αν συνεχίσουμε να πηγαίνουμε τόσο καλά όπως στο πρώτο πεντάμινο στον τουρισμό. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι δεν πρέπει να επαναπαυθούμε στις δάφνες μας, αλλά να σχεδιάσουμε πώς θα εμπλουτίσουμε αυτή την προστιθέμενη αξία της ελληνικής οικονομίας που λέγεται ελληνικός τουρισμός και πώς θα μπορέσουμε να τη μετατρέψουμε σε μεγάλης και μακράς διάρκειας και μακράς περίοδου, δηλαδή να δούμε πώς θα μπορέσουμε να μην είμαστε μόνο στους 4 καλοκαιρινούς, 5 καλοκαιρινούς μήνες, αλλά να έχουμε μια μακρύτερη διάρκεια και αξιοποίηση και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Πρωθυπουργέ, μου επιτρέπετε, αυτή ήταν και η επιτυχία του 2016, γιατί με το ΣΕΤ έχουμε εξαιρετική συνεργασία, αλλά και με τις περιφέρειες. Και έτσι καταφέραμε για πρώτη φορά το 2016 να έχουμε μια πολύ μεγάλη επιμήκυνση της περίοδου. Και να θυμίσω ότι ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος ήταν οι καλύτεροι μήνες όλων των εποχών που συνεχίστηκε και μέχρι σήμερα, γιατί ο στόχος μας είναι 365 ημέρες το χρόνο τουρισμό. Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι έχουμε πολύ καλή συνεργασία και νομίζω σε εθνικό περιφερειακό επίπεδο μπορούμε να αναδείξουμε και νέους προορισμούς αλλά και να ενισχύσουμε τοπικές οικονομίες. Και με τις επενδύσεις που αυτή τη στιγμή έχουμε έτσι μια πολύ μεγάλη αύξηση, νομίζω ότι το Υπουργείο μας, που είναι πλέον παραγωγικό Υπουργείο, το 2017 θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα.